Καταρχάς θα πρέπει να σας πω ότι θα καλωσορίσουμε εμείς σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή, ο οποίος όλο το προηγούμενο διάστημα επέλεξε να απουσιάσει και να κυβερνά μέσω διαγγελμάτων, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι επιχείρησε και να αποδράσει από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, καθώς δεν απάντησε στην ερώτηση την οποία του κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με το σκάνδαλο φιάσκο των βάουτσερ. Απλά να επιθυμίσω τον κ. Ζωνακόπουλο, μια ξεκίνησε την τοποθέτησή του από το γεγονός, μάλλον συγκρίνοντας το πόσες ερωτήσεις απάντησε ο κ. Τσίπρας στην κοινοβουλευτική περίοδο που ήταν πρωθυπουργός και πόσες απαντήσεις έχει δώσει ήδη ο κ. Μητσοτάκης. Υπενθυμίζω ότι 319 φορές ρωτήθηκε στη Βουλή ο κ. Τσίπρας και απάντησε σε 5 χρόνια μόλις 11. Νομίζω το θυμάστε το κύριο Τζανακόπουλε. Και μέχρι τώρα ο κύριος Μητσοτάκης μέσα σε λίγους μήνες έχει απαντήσει ήδη 5. Θα απαντήσει και σήμερα. Η ύφεση η οποία έρχεται έχει πλέον την υπογραφή Μητσοτάκη. Το γεγονός ότι επέλεξε να κάνει μια πολιτική απορρίθμισης αγοράς εργασίας, επέλεξε να κάνει μια πολιτική της ελάχιστης παρέμβασης στην οικονομία και να αφήσει την αφόρμητη κίνηση της οικονομίας να καταδικάσει τη χώρα σε μια ύφεση που από ό,τι λέγεται θα είναι η υψηλότερη ίσως σε ολόκληρη την Ευρώπη, σημαίνει ότι τα αδιέξοδα τα οποία θα έχει να αντιμετωπίσει ο κ. Μητσοτάκης αλλά και οι εξελίξεις που θα υπάρχουν στο κοινωνικό πεδίο ενδεχομένως να καθιστούν τις εκλογές αναπόφευκτες. Αν διαβάσει κανείς την χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τις πρώτες εκλογές, νομίζω ότι περίπου θέλει να τις αποφύγει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι βλέπει ένα δίθεν αναπόφευκτο σενάριο για πρώτες εκλογές και βάζει διάφορα τεχνάσματα για να κατηγορήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Η αλήθεια είναι ότι για μας προτεραιότητα έχει το σχέδιό μας για να αποφύγουμε και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την κρίση. Το πρώτο στάδιο του σχεδίου, νομίζω και με παραδοχή της αντιπολίτευσης, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Χάρη στον κόσμο που έμεινε σπίτι και έδειξε πολύ μεγάλη πειθαρχία. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες των ειδικών, ακολουθήσαμε τις οδηγίες των επιστημόνων. Όχι όλες οι χώρες ακολούθησαν το ίδιο. Κάποιες χώρες επέλεξαν να αφήσουν ανοιχτή την οικονομία τους. Με αποτέλεσμα στην Ιταλία να έχει 25.000 νεκρούς, στην Ισπανία να έχει 25.000 νεκρούς, στην Αγγλία, στη Γαλλία, σε πολλές άλλες χώρες να έχει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε περίπου 150. Δυστυχώς το λέω γιατί κάθε ανθρώπινη ζωή έχει την αξία της, αλλά είναι πολύ λιγότερες οι ζωές που χάθηκαν και είναι πολύ περισσότερες οι ζωές, οι ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν. Για μας, στη ζυγαριά, δεν υπάρχει καν σύγκριση της ανθρώπινης ζωής και της έκθεσης που βάζει το Δουνουτού ή μια τράπεζα για το τι ύφεση θα έχει η Ελλάδα. Οι δείκτες της ύφεσης, κύριε Τζανακόπουλε, δεν έχουν για μας προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχει η ανθρώπινη ζωή. Όπως επίσης και για αυτά τα ψέματα που είπατε για τις επιλογές κυβέρνησης, διότι η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τις απολύσεις, προστατεύοντας πάνω απ' όλα την αξία των εργαζομένων. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η κρίση του κορονοϊού, εμείς είπαμε αμέσως ότι θα στηρίξουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν και αυτές που μειώνουν τον τζίρο τους. Δώσαμε τα 800 ευρώ, δώσαμε τα 600 ευρώ και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Με λάθη, ναι, εγώ το παραδέχομαι, δεν κρύβομαι, αλλά τα δώσαμε και απαγορεύσαμε ταυτόχρονα τις απολύσεις. Υπενθυμίζω ότι είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες που απαγόρευσε τις απολύσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία ήδη πλήττεται από πολύ μεγάλα ποσοστά απολύσεων και ανεργίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, αν θεωρούμε ότι από τη μία να απαγορεύεις απολύσεις, από την άλλη να στηρίζεις την εργασία και να δίνεις 14 δις στην οικονομία, είναι μια νεοφιλελεύθερη στιγμή πολιτική όπως την περιγράψατε, ο κόσμος το κρίνει. Έχει επιλέξει να υιοθετήσει την γραμμή της πιο επιθετικής μερίδας, αν θέλετε, των ελληνικών μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες λένε ότι η κρίση αυτή είναι ευκαιρία για μια νέα αναδιάρθρωση του πεδίου, για ένα νέο, τσουνάμι, αν θέλετε, εκαθάρισης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να συγκεντρωθεί η ύλη της οικονομίας σε λίγους και εκλεκτούς επιχειρηματίες. Επομένως, νομίζω ότι δεν είναι μια αστοχία, δεν είναι μια ανεπάρκεια. Αντίθετα, είναι μια καθαρή επιλογή που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης προς αυτή την κατεύθυνση και αξιοποιεί την κρίση για να επιταχύνει ούτως ή άλλως προϋπάρχοντα στοιχεία της πολιτικής του. Σε αυτά που καταφέραμε, νομίζω, μέσα στο διάστημα της κρίσης, θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι από τις 565 μέθ που παραλάβαμε από ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 19, σήμερα έχουμε πάνω από 1.000, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ιδιωτικό τομέα
και τις επιχειρήσεις, τις οποίες κατακρίνει ο κ. Τζανακόπουλος. Τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έκαναν δωρεές και σε υγειονομικό υλικό και σε οθόνες και σε αναπνευστήρες, προσφέροντας ουσιαστικά τα εργαλεία για να μπορέσουμε να διπλασιάσουμε τις ΜΕΘ. Η κριτική δεν ήταν σε αυτό, στο κομμάτι της προσφοράς. Η κριτική ήταν στο ότι μπορεί να χρησιμοποιεί... Η κριτική είναι ιδεολογικά, γενικότερα σε αυτό που ο κ. Τζανακόπουλος ονομάζει κεφάλαιο, μεγάλες επιχειρήσεις, ΣΕΒ κλπ. Το βλέπουμε σε όλες τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, το βλέπουμε στις τοποθετήσεις των στελεχών του κάθε μέρα στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης. Αυτές λοιπόν οι μεγάλες επιχειρήσεις έκαναν κάποιες μεγάλες δωρεές στο σύστημα υγείας. Αυτές θα μείνουν. Είναι παρακαταθήκη. Όπως παρακαταθήκη είναι και το ψηφιακό κράτος που έχει δημιουργηθεί. Αναγκαστικά μεν λόγω των μέτρων του κορονοϊού, αλλά παρακαταθήκη θα μείνει. Διότι και το 112 λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και το GovGR μέσα σε ελάχιστους μήνες λειτουργεί και πλέον μπορείς να κάνεις και εξουσιοδοτήσεις με απομακρυσμένη λειτουργία. Και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δηλαδή συνταγογραφήσεις γιατρών στο κινητό σου χωρίς να χρειάζεται καν να εκτυπώσεις τίποτα και να πας στα φαρμακεία, να πας στα φαρμακά σου, ήδη λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Και όλα αυτά θα μείνουν παρακαταθήκη στους Έλληνες πώληση. Για να υπάρξει ρήτρα μία πώληση, θα πρέπει να υπάρξει γενναίο πακέτο στήριξης από τη μεριά του κράτους με επιδότηση του συνόλου ή του συντριπτικού, αν θέλετε, μέρους του μισθού. Μια τέτοια επιλογή από τη μεριά της κυβέρνησης δεν έχει γίνει και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα δούμε ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, όπου θα αρχίσουν να έρονται σταδιακά τα μέτρα, τα απαγορευτικά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ότι θα εκκινήσει και μια διαδικασία απολύσεων η οποία θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Το δεύτερο σχόλιο... Κύριε Τζανακόπουλε, μια τέτοια επιλογή, αν μου επιτρέπετε, αυτό που λέτε, γιατί το έχω ακούσει και από το κίνημα αλλαγής, νομίζω να το προτείνει. Τι κόστος θα είχε σε αριθμούς? Έχουμε εξηγήσει... Και κατά πόσο θα μπορούσε να το αντέξει, δηλαδή, η ελληνική οικονομία? Αυτό βεβαίως, θα σας πω. Το κόστος για να καλυφθεί το σύνολο των μισθών εργαζομένων, αλλά και να υπάρξει στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών στη βάση των περσινών φορολογικών δηλώσεων, είναι περίπου 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα. Υπάρχει λοιπόν χώρος μέχρι το Μάη, δηλαδή για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου, είχαμε υπολογίσει ότι για το σύνολο των μισθών απαιτείται περίπου ένα ποσό της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων, λίγο λιγότερο από αυτό. Για να καλυφθεί και ο Μάρτιος, το ποσό θα πήγαινε περίπου στα 8 δισεκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα και για τον Ιούνιο υπήρχε η δυνατότητα, καθώς η ρευστότητα την οποία είχε εξασφαλίσει στην ελληνική οικονομία η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφτανε περίπου τα 20 δισεκατομμύρια από το μαξιλάρι. Δηλαδή το μαξιλάρι είναι περίπου 37-38 δισεκατομμύρια. Η ρευστότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση χωρίς την έγκριση του ESM φτάνει περίπου τα 20-21 δισεκατομμύρια. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να γίνει αυτή η επιλογή χωρίς να επιβαρυνθεί το ελληνικό χρέος ούτε κατά ένα ευρώ, με δεδομένο, όπως σας είπα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άλλη και τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας. Εντάξει, μετά όμως δεν έχεις άλλο μαξιλάρι για να, ναι, σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η πανδημία, έρθει νέο κύμα το φθινόπωρο. Σας ξαναείπα, το εμπροστοβαρές πακέτο που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ και ειρήστο εμπαρόντο. Ο κύριος Σταϊκούρας μίλησε για 14 δισεκατομμύρια ευρώ στήριξη στην ελληνική οικονομία, από τα οποία 14 δεν μας εξήγησε ποια είναι τα 10. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε ότι έχει κάνει είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων έχουν εκταμιευθεί κάτι λιγότερο από τα 2,5. Άρα λοιπόν, αυτού του τύπου οι, αν θέλετε, δηλώσεις θα πρέπει κάθε φορά και να τεκμηριώνονται. Εξανάβλεπτο τον κύριο Τζανακόπουλο να βάζει πρώτα τους οικονομικούς δείκτες και τις εκθέσεις των τραπεζών πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Δεν γίνονται και τα δύο, κύριε Τζανακόπουλε. Πρέπει να κάνεις αυτή τη ζωή κάποιες επιλογές. Και δυστυχώς, όσο και να θέλουμε το αντίθετο, το ένα λειτουργεί εις βάρος του άλλου. Δηλαδή, όσο πιο πολύ μείναμε μέσα και όσο πιο πολύ έκλεισαν οι επιχειρήσεις, προφανώς αυτό θα έχει μεγαλύτερη επίπτωση στην οικονομία. Δεν λέω ότι όλα είναι ρόδινα στην οικονομία, αλλά έπρεπε να κάνουμε μια επιλογή. Για μας η επιλογή ήταν να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές και το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα, επειδή βάλατε ένα θέμα για το πού πάνε τα χρήματα, όπως προτείνατε και τις προηγούμενες μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ, 14 δις είναι το πακέτο που έχει ήδη ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Εσείς μας λέτε αυτά τα 14 δις θα τα εξοδεύσουν τον πρώτο μήνα. Δεν γίνεται. Διότι ακόμα και αυτή η ρευστότητα που περιγράφεται, τα 20 δις
Και αναγνωρίζω ότι σε αντίθεση με άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λένε το μαξιλάρι είναι 36 δις, εσείς τουλάχιστον το λέτε σωστά, διότι τα 15 περίπου δις που έχουν δοθεί από τον ESM ως τελευταία δόση του μνημονίου που υπογράψατε, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ρευστότητα, αλλά είναι λειτουργούν ως εγγύηση για την αποπληρωμή του χρέους της χώρας. Μάλιστα. Άρα το αναγνωρίζω αυτό, κύριε Τζανακόπουλε, ότι τουλάχιστον τα 20 δις, ναι, όντως είναι διαθέσιμα προς ρευστότητα. Τα χρήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα είναι τα 800 ευρώ που έχουν δοθεί μαζί με το δώρο και τις εισφορές μέχρι το Πάσχα, είναι περίπου 2 δις. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να συνεχιστούν και το Μάιο, διότι πάρα πολλές επιχειρήσεις, για παράδειγμα οι εστίες, είναι κλειστοί και το Μάιο. Είναι επίσης οι προσλήψεις στο σύστημα υγείας και γενικότερα η οικονομική ενίσχυση του συστήματος υγείας. Αυτό δεν το έχετε βάλει μέσα. Είναι επίσης το δώρο Πάσχα που θα δώσουμε στους γιατρούς και στους νοσηλευτές. Είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή σε επιχειρήσεις η οποία λειτουργεί σαν, ως ένα δάνειο ουσιαστικά για να αυξήσει τη ρευστότητά τους. Είναι το πρόγραμμα του ΤΕΠΗΧ, το οποίο επίσης δίνει δάνεια περίπου ύψους μισού δις. Και είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε ανακοινώσει, το επίδομα στέγης, το επίδομα επαγγελματικής στέγης, όλα αυτά τα οποία μπορεί να χρειαστεί να συνεχιστούν, τα πακέτα στήριξη για τον τουρισμό, που είναι περίπου το 20% του ΑΕΠ της χώρας. Και αν δεν στηρίξουμε τον τουρισμό, τα σημαντικά πάντως είναι αυτά που. Τα πιο σημαντικά, μάλλον, είναι αυτά που έρχονται, κύριε Κυρανάκη. Έτσι. Πρέπει και να μπουν και οι τράπεζες στο παιχνίδι, να στηριχτούν οι επιχειρήσεις. Δεν θα βάλω στο κλειδί και θα ανοίξει ο Γιάννης Πιταρά. Κύριε Πιταρά, επιτρέψτε μου 30 δευτερόλεπτα για να κλείσουμε. Όλα αυτά τα οποία θα χρειαστούν να δαπανηθούν τους μήνες του καλοκαιριού, μιας και το ΑΕΠ της χώρας κατά τα 20% ανοίξει στον τουρισμό, είναι πάρα πολλά. Αν εμείς ήμασταν ανεύθυνοι, ακολουθήσαμε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξοδέψουμε από την αρχή όλα τα χρήματα, δεν θα υπήρχαν χρήματα το Σεπτέμβριο για να μπορεί πραγματικά να στηριχθεί η οικονομία. Ωραία. Κύριε Γιαννάκη, ευχαριστώ πολύ. Ωραία.